γεγονότα, αγαπητοί μου, των τελευταίων ετών, βλέπουμε ότι καθιστούν αβεβαίαν την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας. Το ιστορικό μέλλον της Εκκλησίας μας είναι αβέβαιο. Ώστε πολλές φορές να λέμε εμείς που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας, πού πηγαίνουμε, τι θα γίνει. Θα τερματίσει η Εκκλησία τη ζωή της όπως ακριβώς έχουν αυτόν τον αγαθόν εντός εισαγωγικών πόθον οι εχθροί της Εκκλησίας μας, ότι επιτέλους θα την τερματίσουμε, δεν θα υπάρχει επί της γης. Μήπως και εμείς κάπως έτσι πιστεύουμε ότι η Εκκλησία θα τελειώσει την πορεία της? Διότι δυστυχώς υπάρχουν εχθροί και εσωτερικοί και εξωτερικοί που προσβάλλουν την Εκκλησία, και εντός των τείχων και έξω από τα τείχη. Και οι εσωτερικοί εχθροί είναι οι αιρέσεις, είναι κάθε νοθεία που γίνεται εις τα δόγματα της πίστεώς μας διαμέσου της πράξεως. Και σιγά σιγά, ξαναλέγω, προσέξτε ένα επιχείρημα, είναι σπουδαίο αυτό το σημείο, διαμέσου της πράξεως γίνεται αυτή η νοθεία, όχι σαν θεωρίες να υποθούν. Λέγονται και θεωρίες οι οποίες είναι αιρετικές θέσεις, αλλά κυρίως σαν ένας τρόπος ζωής, όπως είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως αποτελεί μια νοθεία της Εκκλησίας, την οποία δημιουργεί ο διάβολος και έρχεται να προσβάλλει την αλήθεια, δηλαδή την ορθοδοξότητα της Εκκλησίας. Έχουμε όμως και τους εξωτερικούς εχθρούς, οι οποίοι διώκουν την Εκκλησία καθιονδήποτε τρόπον, είναι όλες οι αντίθεες δυνάμεις που πραγματικά λησομανούν εναντίον της Εκκλησίας, όπως είναι ο σιωνισμός, είναι ο μασονισμός, είναι ο ηλισμός, και υπό την ονομασία ηλισμός εννοώ κάθε τι που έχει ηλιστικό μεν χαρακτήρα, αλλά έχει πολιτική ή κοινωνιστική μορφή. Όλα αυτά, όπως και ελισμόνησα να σας πω, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο, ο οικουμενισμός που είναι εσωτερικός εχθρός και είναι μια προσπάθεια νοθείας της πίστεως, όλα αυτά έρχονται, αγαπητοί μου, από μέσα και απ' έξω να προσβάλλουν την Εκκλησία. Και η Εκκλησία χυμάζεται. Και όταν λέγω Εκκλησία, εννοώ την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι δεν γνωρίζουμε άλλη Εκκλησία παρά την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον, εκείνη που είναι η κυβωτός της διατηρήσεως και διαφυλάξεως της αληθείας κατά των λόγων του Κυρίου προς την Σαμαρίτιδα γυναίκα, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνούν πάντοτε τον Θεόν εν πνεύματι και αληθεία. Όχι μόνο με πνευματικών τρόπων, αλλά και με την αλήθεια. Εννοεί δηλαδή την δογματική αλήθεια. Εννοεί πάντοτε την ορθοδοξότητα. Έτσι βλέπουμε όλα αυτά να τελεσιουργούνται στην εποχή μας και όλα να προσβάλλουν την Εκκλησία, και σαν να μοιάζει ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, υπνώτη, κοιμάται. Είναι εκείνο το «Κύριε, Κύριε, που είσαι, Κύριε, που είσαι». Μοιάζει η περίπτωση με εκείνη την θαυμασία εικόνα, η οποία μένει σαν ιστορικό γεγονός, δίδει όμως μια αλληγορική, μια μεταφορική εικόνα για την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία ως προς την Εκκλησία. Όταν ο Κύριος κάποτε ταξίδευε με ένα πλοιάριο μαζί με τους μαθητάς του την λίμνη Γενισαρέτ, κοιμήθηκε. Και ξεσηκώθηκε άνεμος φοβερός και κύματα πελώρια. Παρότι ήταν έμπειροι ψαράδες, οι μαθητές, όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς, αισθάνθηκαν ότι δεν πήγαιναν καλά. Η πορεία του πλοίου δεν πήγαινε καλά, ότι κινδύνευαν να βουλιάξουν. Και τότε ξύπνησαν τον Κύριο λέγοντάς του «Επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα, Κύριε, Κύριε, χανόμαστε». Έτσι λοιπόν αυτή η εικόνα μοιάζει, γιατί η Εκκλησία φαίνεται σαν ένα πλοίο που ταξιδεύει την ιστορική της πορεία μέσα στον ωκεανό του χρόνου. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν
ότι μέσα σε αυτή την πορεία της έχει φουρτούνες και τρικυμίες. Και εκείνοι που είναι μέσα στην εκκλησία, οι πιστοί δηλαδή, φωνάζουν «Κύριε, Κύριε, η εκκλησία σου χάνεται». Και μοιάζει ότι ο Κύριος κοιμάται. Αλλά κάποια στιγμή ο Κύριος εσηκώθηκε και είπε στους μαθητάς του, «Γιατί είσαστε δειλοί, γιατί είσαστε δειλοί, γιατί φοβόσαστε. Δεν έχετε πίστη ότι εγώ βρίσκομαι μέσα εις αυτό το πλοιάριο και τι θα ελέγατε? Εγώ, ο δημιουργός της θαλάσσης και των ανέμων, του ουρανού και της γης, θα άφηνα να πνιγεί το πλοιάριο, ενώ εγώ βρίσκομαι μέσα εις αυτό?» Έτσι λοιπόν μοιάζει, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μέσα στην ιστορία, σαν αφημένη στην τύχη της, μόνη και έρημη. Αλλά τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι, διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, την ανάγκη να το τονίσουμε αυτό, γιατί δυστυχώς υπάρχουν στιγμές που απογοητευόμεθα και θεωρούμε για τον εαυτό μας, όπως σας είπα, αβέβαιον το μέλλον. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος έρχεται και δείχνει με μια άλλη εικόνα, σε ένα όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου μέσα στην Αποκάλυψη, ότι περιπατεί ανάμεσα στην εκκλησία του και την περιπολεί. Αυτή η θαυμασία αποκαλυπτική εικόνα της διοκομένης εκκλησίας, που ο Κύριος άγρυπνα την περιπολεί και περιπατεί ανάμεσά της, όπως σας είπα προηγουμένως, μας τη δίδει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που πρέπει και είναι ανάγκη να το πούμε ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνο προφητικών. Είναι ένα λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο προφητικών, από το οποίο θα βγάλουμε στοιχεία γνώσεως του μέλλοντος, αλλά είναι ένα βιβλίο παρηγορητικών, ένα βιβλίο ενισχυτικών, και μας δείχνει κατά αριστοτεχνικών τρόπων την πορεία της Εκκλησίας, που κινδυνεύει αλλά τελικά δεν χάνεται, και που στο τέλος η Εκκλησία δοξάζεται και θριαμβεύει εις των ουρανών. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν τη μελετούμε την Αποκάλυψη, και είναι ανάγκη να τη μελετούμε. Ξαναλέγω, όχι για να δούμε και να αποκρυπτογραφήσουμε το μέλλον της ως προφητείες, άρα γιατί θα γίνει μετά? Και μάλιστα έχουμε κολλήσει κατά έναν περίεργον τρόπο εις το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Βεβαίως αποτελεί κεντρικό σημείο το πρόσωπο του Αντιχρίστου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά δεν είναι όμως μόνον αυτό, και πρέπει να δούμε αυτό το βιβλίο σαν ένα, οδηπορικό της Εκκλησίας, γεμάτο από παρηγορία, όχι γεμάτο από φόβο, γεμάτο από παρηγορία και γεμάτο από ενίσχυση. Έτσι λοιπόν εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπλέκει κατά θαυμαστών τρόπων το παρόν με το μέλλον της Εκκλησίας. Αυτό που ζούμε, αυτό που θα ζήσουμε ιστορικά, και εκείνο που θα υπάρξει στο μέλλον, μέσα στην οποία Εκκλησία, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, θα είμεθα όλοι, αν ο Κύριος μας αξιώσει. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδε από το πρώτο του κεφάλαιο, ότι εγώ Ιωάννης ο αδελφός ημών και συγκοινωνός και τα λοιπά. Κάνει μία περιγραφή ότι άκουσα μία φωνή, γύρισα να κοιτάξω και είδα κάποιον του οποίου κάνει περιγραφή του προσώπου του, των ενδυμάτων του, και βέβαια δεν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί του Ιησού Χριστού, ο οποίος βεβαίως και μόνος του λέγει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, και λέγει στο τέλος αυτής της περικοπής, και ότε είδον αυτόν, όταν τον είδα, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός από το φόβο του Ιωάννης, και έθηκε την δεξιά αυτού χείρα επεμέ λέγον, μη φοβού, με ίγγισε και μου είπε μη φοβάσαι. Πώς? Γιατί ο ιστορικός Ιησούς ήταν ο διδάσκαλος στον κόλπον του οποίου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανεπάθετο ήταν ο ηγαπημένος μαθητής. Τώρα γιατί πέφτει κάτω σαν νεκρός? Διότι δεν είναι μόνο ο ιστορικός Ιησούς, αλλά είναι και ο ένδοξος Ιησούς. Δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος περιπατεί επί της γης, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος περιπολεί των ουρανών και ολόκληρη τη δημιουργία. Δεν μπορεί πια παρά να δημιουργεί έναν τρομακτικό φόβο εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μη φοβού, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ποιος?
του δείχνει την ταυτότητά του, ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών. Και γενόμην νεκρός, πέθανε επί του σταυρού, και ειδού ζών ημί, και να είμαι ζωντανός με την Ανάστασή μου, εις τους αιώνας των αιώνων, αιωνίως. Και έχω τα κλεις του θανάτου, εγώ έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Εγώ είμαι ο Κύριος του θανάτου και ο Κύριος της ζωής. Γράψον ουν αείδες. Γράψει λοιπόν εκείνα τα οποία είδες και αείσαι, και τα οποία είναι εκείνα που είναι παρόντα στην ιστορία. Δηλαδή εκείνα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Θα το λέγουμε με μια σύγχρονη έκφραση. Αμέλη γενέστε και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα. Και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν μετά από τα παρόντα. Δηλαδή πάλι ιστορική πορεία, αλλά μια πορεία η οποία θα τελειώσει και η οποία δεν θα τελειώσει ακριβώς. Θα τελειώσει μόνο η ιστορικότητά της για να ανοίξει μια άλλη πραγματικότητα που θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Το μυστήριο των 7 αστέρων ονίδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισή και ελιχνίε 7, 7 εκκλησίε εισή. 7 αστέρια ήταν, λέγει, οι λιχνίες, λογαριάστε κάπως έτσι λαμπάδες στα κυροπήγια τους, και ο Κύριος περιπατούσε ανάμεσα και είχε στο χέρι του 7 αστέρια. Έλεγε, αυτά τα 7 αστέρια που είδες είναι οι επίσκοποι 7 εκκλησιών. Πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός 7 είναι ένας αριθμός πληρότητος και δείχνει ολόκληρη την Εκκλησία. Συνεπώς, οι 7 επίσκοποι δεν είναι παρά όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Αν θέλετε, είναι όλος ο κλήρος της Εκκλησίας. Είναι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν την Εκκλησία. Και οι λαμπάδες, οι 7, είναι 7 εκκλησίες. Όχι 7 εκκλησίες, βεβαίως. Αναμφισβήτητα αναφέρεται σε 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, των οποίων τα ονόματα αναμφισβήτητα θα συγκινούσαν εκείνους οι οποίοι κατάγονται από την Μικρά Ασία. Και νομίζω αρκετοί από σας πρέπει να κατάγεστε από την Μικρά Ασία. Αλλά δεν είναι όμως αυτός ο περιορισμένος αριθμός των 7 εκκλησιών, αλλά είναι όπως η εκκλησία της Μύρνης κλπ. Αλλά είναι 7 πτυχές, πλευρές της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Συνεπώς, είναι άπασα η Εκκλησία με άπαντο πλήρωμά της, τους πιστούς και τον κλήρων. Και λέει τώρα ο Κύριος, κρατώ στα χέρια μου τους ποιμένες της Εκκλησίας και την Εκκλησία την περιπολώ. Και όταν λέγει ότι περιπατεί ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά δείχνει δυναμική παρουσία. Δεν κοιμάται μες στο πλοιάριον, αλλά δείχνει, που σας είπα προηγουμένως, αλλά δείχνει δυναμική παρουσία μέσα στην Εκκλησία. Ότι εγώ περιπολώ, βλέπω, δεν μου ξεφεύγει τίποτε. Έτσι, θα λέγαμε, ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου, όπως λέγει εδώ ο ίδιος, που εγένετο νεκρός, όμως ζει, είναι ο πρώτος και ο έσκατος, όπως λέγει, ο ιστορικός Ιησούς, εν εταίρα μορφή, μας λέγουν οι Ευαγγελιστέ, δοξασμένοι, τι παραγγέλει στον Ιωάννη, ότι είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία του. Αισί και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα. Και εδώ συνδέει, βλέπουμε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο, συνδέει ο Κύριος το παρόν της Εκκλησίας, που είναι η ιστορία γενικά, όχι μόνο αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και το αύριο, αλλά το ιστορικό παρόν, και το μέλλον της Εκκλησίας εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί ακριβώς ο Χριστός είναι ο νικητής της ιστορίας. Είναι εξήλθεν νικών και είναι νικήσει. Βγήκε να νικήσει, εξήλθε νικώντας και βγήκε για να νικήσει, και νίκησε βέβαια ο Κύριος της ιστορίας και ο Κύριος των αιώνων. Έτσι, αν δούμε τα πράγματα, δεν παρηγορούμεθα. Μα γιατί σας είπα ότι είναι βιβλίο παρηγορητικών, το βιβλίο της Αποκαλύψεως,
και το αδικούμε, ή καλύτερα δεν αδικούμε αυτό, αδικούμε τον εαυτόν μας όταν δεν μελετούμε το θαυμάσιον αυτών βιβλίων. Μόνο που θέλει οδηγόν, μόνο που θέλει υπομονή, μόνο που θέλει νυφαλιότητα όταν το μελετούμε. Ποιο λοιπόν είναι το μέλλον της Εκκλησίας? Ποιο είναι το μέλλον? Καταρχάς το ιστορικό μέλλον είναι ό,τι γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλά και το απότερον μέλλον, το απότατον μέλλον της Εκκλησίας, ποιο είναι? Είναι εκείνο που αρχίζει όταν τελειώνει το ιστορικό μέλλον της Εκκλησίας. Εκεί που τελειώνει η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία και η ιστορία της Εκκλησίας, από εκεί αρχίζει και το μέλλον της ιστορίας, της Εκκλησίας. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς ο Ιερός Ευαγγελιστής από τα αλλεπάλληλα οραματά του που καταγράφει μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας το γράφει αυτό, εκείνο που πια δεν ανήκει στη λεγόμενη ιστορική ή στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά ανήκει στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, στην Εκκλησία των αιώνων των αιώνων. Για να δούμε. Λέγει στο τέταρτο ήδη κεφάλαιο, μετά την αναφορά του στις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας, μετά τα αυτά είδων, μετά τα αυτά, πότε? Μετά από, από το όραμα των επτά εκκλησιών. Και είδου θύρα ανεγμένη εν το ουρανό, μια πόρτα στον ουρανό. Και είδου θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και να υπήρχε ένας θρόνος, και επί των θρόνων καθήμενος, και πάνω στο θρόνο ήταν κάποιος που εκάθητο. Και κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24. Και γύρω από τον θρόνο του καθημένου ήταν 24 θρόνοι. Και επί τους θρόνους είδων τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής. Και είδα 24 πρεσβυτέρους τους θρόνους των με λευκά ημάτια. Και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς, και στα κεφάλια τους είχαν χρυσά στεφάνια. Εδώ είναι ο ουρανός, είναι ο ουράνιος χώρος. Και αυτός ο ουράνιος χώρος δεν είναι βέβαια ο χώρος εκείνος που είναι ανάμεσα στα άστρα, εκεί που πάμε, αν το θέλετε, αν πήγαμε ή θα πάμε, δεν ξέρω, με τους πυράβλους και με τα με τα αερόπλια εκείνα που ταξιδεύουν μέσα στο διάστημα. Ούτε ακόμα πρόκειται για ένα εσωτερικό αίσθημα η Βασιλεία του Θεού αυτός ο ουρανός, γιατί κατά δυστυχία υπάρχει και αυτή η ερμηνεία, και είναι μια παρερμηνεία όταν ο Χριστός είπε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, είναι μέσα σας. Ναι, είναι μέσα μας, με την εξής έννοια: ξεκινάει από μέσα μας. Και δεν είναι η Βασιλεία του Θεού ένα υποκειμενικό φαινόμενο, αλλά ένα αντικειμενικό φαινόμενο. Και είναι αντικειμενικό φαινόμενο διότι θα αναστηθούμε. Δεν θα ξαναπάρουμε την ανθρωπίνη μας φύση. Και μόνο γιατί θα πάρουμε την ανθρωπίνη μας φύση και θα έχουμε την Ανάστασή μας όπως ο αναστημένος Χριστός, αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται περί μιας υποκειμενικής τοποθετήσεως της Βασιλείας του Θεού, αλλά περί μιας αντικειμενικής. Δηλαδή, αφού θα αναισθηθώ, πού θα βρίσκουμε, πού θα είμαι πάλι, πού θα τοποθετηθώ? Δεν θα τοποθετηθώ λοιπόν σε έναν χώρο, βάζω τη λέξη χώρος εντός αγωγικών, αφού φέρω το παλιό μου σώμα, αλλά καινούργιο, ανανεωμένο, ανακαινισμένο, άφθαρτο και αθάνατο. Πού θα τοποθετηθεί? Πού αλλού παρά στην Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η τοποθέτηση αυτομάτως μας δίδει την πληροφορία ότι πρόκειται περί αντικειμενικής, θα λέγαμε, τοποθετήσεως της Βασιλείας του Θεού και όχι υποκειμενικής. Και ακόμα, αν θέλετε, δεν είναι ούτε υποκειμενικό ούτε στα αστέρια του ουρανού τοποθετημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι αυτός ο απρόσιτος χώρος του Θεού, εκεί που κατοικεί το απρόσιτον φως. Και ο Θεός βέβαια είναι φως, είναι ο χώρος της παρουσίας, της ζωής, της Αγίας Τριάδος. Και αυτός λοιπόν τώρα ο ουρανός έρχεται και ανοίγει μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Ευαγγελιστού Ιωάννου εν οράματι. Είναι το άνοιγμα, θα λέγαμε, στη ζωή του Θεού που γίνεται για να
εισέλθει η Εκκλησία. Πάνω στο θρόνο που φαίνεται, μόλις ανοίγει αυτή η θύρα, κάθεται ο πατήρ. Αλλά για λόγους σεβασμούς ποτέ οι Εβραίοι δεν έλεγαν το όνομα Θεός. Το έλεγαν, αλλά πάντα πρόσεχαν. Έδιναν άλλα επίθετα για να μην πουν το όνομα Κύριος. Γιατί αυτό ήταν το κύριο όνομα του Θεού, Κύριος. Και έτσι αποφεύγει να πει και λέγει ο καθήμενος επί του θρόνου. Είναι ο Κύριος του Παντός, ο Θεός Πατήρ. Οι 24 πρεσβύτεροι συμβολίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα που έζησε μέσα στην Εκκλησία. Και είναι η Εκκλησία στην πληρότητά της. Όπως θα τη δούμε και σε μια άλλη εικόνα της Αποκαλύψεως που φέρεται στο 7ο κεφάλαιο, μεταξύ των στίχων 11 και 12, που είναι όλοι ισωσμένοι μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά ο αριθμός 24 είναι το δις 12. Και ο μεν αριθμός 12 δείχνει μια πληρότητα, δις 12 μια υπερπληρότητα. Είναι όλοι οι δίκαιοι της ιστορίας από τον Άβελ, που πρώτος κατοίκησε στον Άβιν, που τον εφώνευσε ο αδελφός του Κάιν, έως των τελευταίων Άγιων της τελευταίας στιγμής, όταν θα ξανάρθει ο Κύριος επάνω στην γη. Όλοι αυτοί εκπροσωπούνται από την εικόνα που λέμε τώρα, από τους 24 πρεσβυτέρους. Ο Ιησούς Χριστός ως νικητής της ιστορίας είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, άλλοτε εμφανίζεται σαν εσφαγμένον αρνίον πρώτου θρόνου του καθημένου, και έχουμε μια περιγραφή εκεί που λέγει και ποιος, ακούστηκε μια φωνή, θα ανοίξει το βιβλίο αυτό το σφραγισμένο με 7 σφραγίδες που είναι τα μυστήρια του Θεού μέσα στην ιστορία. Και εγώ, λέει ο Ιωάννης, έκλαιγα ότι κανείς δεν βρέθηκε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Με πλησιάζει, λέει, ένας άγγελος και μου λέει ευρέθηκε. Είναι ο εκ της φυλής του Ιούδα, το εσφαγμένον αρνίον, ο Ιησούς Χριστός. Κρατάει τα κλειδιά όχι μόνο του παρόντος της ιστορίας αλλά και του μέλλοντος της ιστορίας. Σπουδαίο αυτό. Και είναι αυτός που άλλοτε σας είπα εμφανίζεται σαν εσφαγμένον αρνίον, άλλοτε ως ο περιπατών εν μέσω των λιχνιών, άλλοτε σαν καβαλάρης επάνω σε ένα λευκό άλογο που οδηγεί τα πλήθη στην νίκη, άλλοτε σαν κριτής που κάθεται επάνω σε ένα λευκό θρόνο για να κρίνει την οικουμένη, και άλλοτε ως ο ερχόμενος, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, αυτός που υπάρχει, αυτός που υπήρχε, αυτός που έρχεται. Και λέγει αυτό ο ον και ο ίν, δείχνει τον Ιησούν, τον αιώνιον Θεόν, τον αγέννητον, συγγνώμη, τον αίδιον Θεόν, όχι τον αγέννητον, συγγνώμη, τον αίδιον Θεόν, δηλαδή εκείνον που δεν έχει αρχή. Και όταν λέγει ο ερχόμενος, δεν είναι παρά εκείνος που έρχεται, πάντα με την ανθρωπίνη φύση. Μην ξεχνάτε, τι λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν έλθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέει ο Υιός του Θεού, για να δείξει ότι ο Κύριος έρχεται με την ανθρωπίνη του φύση και έρχεται διαρκώς μέσα στην ιστορία και θα έλθει στην τελική πράξη όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να κρίνει ολόκληρη τη δημιουργία του. Θα κρίνει όχι μόνο ανθρώπους αλλά και αγγέλους, δηλαδή τους δαίμονες. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι η Εκκλησία είναι ένα βαθύ μυστήριο. Κάθε έκφραση αυτού του μυστηρίου πάντοτε θα υπολείπεται από την όλη πραγματικότητα. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή ομιλεί με εικόνες, που η κάθε μια από τις εικόνες αυτές έρχεται να εκφράσει το ανέκφραστον. Κάθε τι που ανήκει στο μυστήριο πάντοτε αφήνει σημεία τα οποία δεν εκφράζονται. Έτσι συχνά η Βασιλεία του Θεού, αν θέλετε η Εκκλησία του Θεού, συγγνώμη, η Εκκλησία του Θεού αποκαλείται από την Αγία Γραφή Βασιλεία των Ουρανών, Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία του Πατρός, Πόλης του Θεού,
Επουράνιος Ιερουσαλήμ, σκηνή του Θεού, οικία του Πατρός, νύμφη του Αρνίου, γηνή του Αρνίου, κληρονομία άφαρτος και αμίαντος και αμάραντος τετηρημένη εν ουρανής, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, βασιλεία ετοιμασμένη της δικαίης και πλήθος άλλες εκφράσεις για την Εκκλησία. Από αυτό το πλήθος των ονομάτων επιτρέψατε μου να μείνουμε μόνο σε δυο ονόματα για να κάνουμε μία ανάλυση, για να δούμε ακριβώς αυτό, θα λέγαμε, το μεγαλείο της Εκκλησίας, ώστε αν σήμερα ήμεθα σαν τα σκουλίκια μέσα στη γη, γιατί ίσως ξαναμπούμε στη γη και μπορεί να ξανακάνουμε πάλι τρύπες να ξαναμπούμε στη γη, όπως οι πρώτοι χριστιανοί με τις κατακόμβες, δεν αποκλείεται, και να πάρουμε τα βουνά και τα όρη, δεν αποκλείεται, μη φοβόσαστε τίποτα, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής της ιστορίας, εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Αλλά μπορεί να μπούμε μέσα στις τρύπες της γης σαν τα σκουλίκια, αλλά τα σκουλίκια βγάζουν κάποτε φτερά και πετούν. Οι χριστιανοί λοιπόν μπορεί να ταλαιπωρούνται μέσα στην ιστορία, και μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού ότι θα ταλαιπωρούνται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ιστορία, όμως θα πετάξουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα είναι ως άγγελοι Θεού. Όταν λέμε ως άγγελοι, όχι άγγελοι, αλλά η ζωή των θα είναι όπως η ζωή των Αγίων Αγγέλων. Έτσι παίρνω μόνο δύο ονόματα που η Εκκλησία εμφανίζεται ως Άνω Ιερουσαλήμ και ως πόλης του Θεού. Βλέπετε η κάτω Ιερουσαλήμ, αυτή την οποία επισκεπτόμεθα, εκεί που πάμε σαν προσκυνητέ, εκεί που πολλές φορές γίνονται και έγιναν και γίνονται και φαίνεται θα γίνονται σκηνές στην Ιερουσαλήμ, την γεωγραφική, την ιστορική Ιερουσαλήμ, σκηνές βιαιότητος, βιαιότητος, όταν οι άνθρωποι σκοτώνονται, μαλώνουν, μάχονται. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται εκεί, εις των χώρων της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ. Το βλέπουμε αυτό. Αυτή είναι η ιστορική Ιερουσαλήμ, στην οποία σταυρώθηκε ανέστη ο Κύριος. Αλλά η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία, εκείνη που δεν φεύγει από τη γη στον ουρανό, αλλά από τον ουρανό έρχεται κάτω, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει αυτήν την Άνω Ιερουσαλήμ, αυτή την πόλη του Θεού εν πνεύματι, σε όρος υψηλών από άγγελων του Κυρίου, και λέγει ο ίδιος: «Και είδον την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν τη δόξαν του Θεού». Προσέξτε να δείτε, την είδα, λέγει, την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, και να έχει τη δόξα του Θεού. Βλέπει κανείς εδώ την Εκκλησία καταρχάς να ξεκινά από το Θεό, αλλά και να καταλήγει στο Θεό. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας έλεγα ότι αυτό το ξεκινά από το Θεό και καταλήγει στο Θεό είναι μια συνοπτική εικόνα της ιστορικής Εκκλησίας. Να πώς. Τι θα πει η Εκκλησία? Θα πει μια κοινωνία προσώπων. Τι είναι η πρώτη Εκκλησία? Είναι η Εκκλησία, προσέξτε πριν σας το πω αυτό, η Εκκλησία είναι αιώνιος και συνάναρχος με το Θεό. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η καταγωγή μας. Η Εκκλησία είναι συναιώνιος και συνάναρχος με το Θεό. Γιατί? Διότι Εκκλησία απετέλει πάντοτε, πάντοτε, δεν υπήρξε στιγμή που να μην αποτελεί. Δεν υπάρχει παρελθόν στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Και είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Να λοιπόν γιατί η Εκκλησία είναι συνεωνία και συνάναρχος με τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον. Ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, δημιούργησε τους Αγίους Αγγέλους. Και αμέσως έχουμε μία πλάκτυνση της Εκκλησίας, διότι είναι πρόσωπα οι Άγιοι Άγγελοι. Μετά έκανε πάνω στη γη η αγάπη του των άνθρωπων, με σκοπό να πλατινθεί ακόμη περισσότερον η Εκκλησία. Βλέπετε όμως ότι ιστόχησε η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας επάνω στη γη με την αρνητική στάση του Αδάμ και της Εύας.
Υποτυπωδώς όμως υπήρχε αυτή η εγκαθίδρυση, διότι ο άνθρωπος αρνήθηκε αυτήν την κοινωνία με το Θεό. Και έρχεται τώρα ο Υιός του Θεού, αφού γίνεται άνθρωπος, να εγκαθιδρύσει την Εκκλησία εις την ιστορία, επάνω στη γη. Αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος. Και έτσι συνεπώς θα λέγαμε η Εκκλησία επί της γης έρχεται από τον ουρανό με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε το αυτό. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι το σώμα του Χριστού. Αλλά το σώμα του Χριστού είναι η ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε η Θεία φύση. Συνεπώς, τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Και εμείς τι είμαστε? Τα μέλη του. Πώς γινόμεθα μέλη? Με το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν κοινωνούμε κάθε μέρα, κοινωνούμε για να ανανεώνουμε αυτήν την ένωσή μας με τον σώμα που είναι η Εκκλησία. Έτσι, αν μπορούσαμε να το κάνουμε με ένα διάγραμμα, θα λέγαμε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι παρά εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν αρχή είναι ο Λόγος. Ήτο πάντοτε ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έρχεται λοιπόν από την αηδιότητα, από εκεί που δεν υπάρχει αρχή. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, διαγράφει μία τροχιά, πώς να το κάνουμε για να σας το παραστήσω, και μπαίνει μέσα στην ιστορία. Μπήκε μέσα στον χρόνο. Ότι ήλθε το πλήρωμα του καιρού, των χρόνων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Πατήρ των Υιών. Τι θα πει αυτό? Ενυνθρώπισε. Μπήκε με την ανθρωπίνη φύση. Προσέξτε τώρα. Έμεινε 33 χρόνια επάνω στη γη μας. Αυτή η ίδια η ενανθρώπισή του είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι η διδασκαλία του. Η διδασκαλία του απλώς είναι όπως ένας τουριστικός οδηγός που μας δείχνει ξεναγώντας μας πώς πρέπει να πολιτευτούμε την πνευματική ζωή. Δεν μας σώζει η διδασκαλία του, μας σώζει η ίδια η παρουσία του. Η διδασκαλία του μας διασαφίζει πώς πρέπει να πολιτευτούμε, πώς πρέπει να ζήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε σε κανένα σημείο, ρίξτε μια ματιά με τη μνήμη σας, θα δείτε ότι δεν υπάρχει σε κανένα σημείο αναφορά στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά μόνο στην παρουσία του προσώπου του, στην ενανθρώπισή του, στη σταύρωσή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του. Τι λέμε εκεί σε ένα σημείο της ευχής Αγίας Αναφοράς? Ενθυμούμενοι, λέει, των σταυρών, την ανάσταση, την ανάληψη, ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός και πάλι θα ξανάρθει της Δευτέρας αυτού παρουσίας, λέμε σε αυτή την ευχή. Αυτά είναι εκείνα που μας δίδουν τη σωτηρία μας. Τα λεγόμενα, όπως λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας, τα ποιητικά, εκείνα που φτιάχνουν, εκείνα που μας κάνουν, τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Έτσι, μπήκε μέσα στην ιστορία και τώρα, μπήκε φτωχός, λένε οι πατέρες, και βγήκε πλούσιος. Γιατί μπήκε φτωχός? Μπήκε με μία φύση, τη Θεία φύση, και βγήκε από την ιστορία με δύο φύσεις, και με τη Θεία και με την ανθρωπίνη φύση. Μπήκε φτωχός, βέβαια το φτωχός το βάζω εδώ εισαγωγικό, και βγαίνει πλούσιος. Και έτσι τώρα είναι ο Υιός του Θεού με δύο φύσεις. Πώς βγήκε? Με την ανάστασή του και την αναλήψή του. Και τώρα, βέβαια, όταν θα ξανάρθει, θα μας πάρει όλους και θα ζήσουμε, όπως λέγει στην Αποκάλυψη 11 κεφάλαιο στίχος 15, θα μας πάρει όλους εμάς και βασιλεύσουσι εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι ο Υιός του Θεού, ας μου επιτραπεί η λέξη, έκανε μία βουτιά μέσα στον χρόνο, μας πήρε και βγήκε και μας παίρνει και εμάς στη βασιλεία του, αυτό που είναι η Εκκλησία. Αν το θέλετε, γιατί είναι αγαθός και δίκαιος, το ίδιο πράγμα έκανε και στον Άδη. Όταν κατέβηκε εις τον Άδη η ψυχή του, και εκεί ήταν μία βουτιά της ανθρωπίνης ψυχής,
γιατί το σώμα ήταν στον τάφο, της ανθρωπίνης ψυχής με των δύο λόγων ηνωμένης, μια βουτιά μέσα στον Άδη, επήρε τους δικαίους και τους έφερε στον παράδεισο. Από εκεί πήρε το ληστή, από εκεί πήρε τον Αδάμ και την Εύα, από εκεί πήρε τους προφήτες, από εκεί πήρε τους δικαίους. Έτσι, αγαπητοί μου, η Εκκλησία έχει μια ένδοξη πορεία. Σας έκανα ένα διάγραμμα να δείτε την πορεία της, από πού έρχεται και πού θα φτάσει. Ακόμα η δόξα του Θεού, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι έχει τη δόξα του Θεού, την περιβάλλει την Εκκλησία, που είναι δείγμα αυτής της διαρκούς παρουσίας του Θεού. Και μας λέγει στην περιγραφή αυτής της πόλεως, και έχουσα τείχος μέγα και υψηλών. Έχει ανάγκη από τείχος η Εκκλησία? Όχι, είναι εικόνα. Δείχνει ότι εκεί δεν εισέρχεται πλέον κανείς που να έχει αμαρτωλότητα. Ούτε μπαίνει πια η αμαρτία. Ξέρετε πως μοιάζει η Εκκλησία? Τι είναι ομοιόσο, λέει, σε μια του παραβολή ο Κύριος? Είπε 7 παραβολές. 7 παραβολές είπε για να δείξει κάποιες 7 πτυχές της Εκκλησίας. Τι είναι ομοιόσο την Βασιλεία του Θεού? Με μια σαγίνη. Σαγίνη το δείκτη, τον ψαράδο. Πέφτει στη θάλασσα, στη θάλασσα του πλήθους των ανθρώπων. Πέφτει το δείχτη. Πώς πέφτει? Πέφτει με το κήρυγμα και εισάγονται οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Βγαίνει τώρα το δείχτη στην παραλία. Εκεί γίνεται διαλογή των ψαριών. Και τα μεν καλά, λέει, ψάρια τοποθετούνται σε αγγεία, σε δοχεία δηλαδή, και τα άλλα, τα σαπρά, τα δεύτερα ψάρια, πετιώνται. Η διαλογή των ανθρώπων. Τώρα μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και ο δίκαιος και ο άδικος, και ο ψευδής και ο ασεβής, και εκείνος που φοβείται τον Θεό και ο βλάσφημος. Όλοι είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά κάποτε θα γίνει αυτή η διαλογή, και συνεπώς δεν μπορεί να μπει ο όποιος μέσα στη Βασιλεία του Θεού, την τότε, την εκείνη μορφή της Βασιλείας του Θεού. Και αυτή η πόλη έχουσα πυλώνας 12. Λέγει 12 πυλώνες. Είναι τοποθετημένη ως εξής. Είναι τετράγωνη, θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι είναι τετράγωνη αυτή η πόλη. Και έχει 3 πύλες στην κάθε πλευρά. Προς ανατολάς, προς δυσμάς. Προς βοράν, προς νότο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είπε ο Κύριος. Πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι. Πολλοί θα έρθουν, λέει, από την Ανατολή και τη Δύση, και ανακληθήσονται, θα καθίσουν με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή οι χριστιανοί που είναι απλωμένοι σε όλη τη γη. Είναι αυτή η παγκοσμιότητα και η καθολικότητα της Εκκλησίας. Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12. Και είχε, λέγει, αυτή η πόλη 12 θεμέλια. Είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι εκείνο που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Και είναι η Αποστολική Εκκλησία τόσο ως προς το περιεχόμενο της πίστεως, διότι ό,τι μας έγραψαν οι Απόστολοι εμείς δεχτήκαμε από τον Χριστό, όσο και ως προς την διαδοχή της ιεροσύνης. Διότι από εκεί έλκουμε την ιεροσύνη, εκ των 12 Αποστόλων, οι οποίοι έλκουν την ιεροσύνη ούτως υπή από τον Ιησού Χριστόν. Ό,τι είναι έξω από την ιεροσύνη δεν είναι Εκκλησία. Οι αιρετικοί δεν έχουν ιεροσύνη, είναι έξω από την Εκκλησία. Οι χιλιαστέοι, οι Προτεστάντες, οι παρακάτω, να μην κάνω αναφορική, θα λέγαμε ονομαστική αναφορά. Και η πόλη τετράγωνος κείται. Είναι, λέει, η πόλη τετράγωνη. Τι θα πει τετράγωνη πόλη? Το τετράγωνο είναι γνωστό ότι είναι τέλειο σχήμα. Ο κύκλος δεν είναι τέλειο σχήμα, αφήνει ένα υπόλοιπο. Είναι 6 και 28. 3π. Όσοι ξέρετε λίγο μαθηματικά, 3 και 14 επί 2. 2π. Είναι 2 επί 3 και 14, 6 και 28. Το εμβαδόν. Και είναι αυτελείωτος αριθμός. Δεν είναι τέλειος. Ο κύκλος δεν είναι τέλειο σχήμα. Τέλειο σχήμα είναι το τετράγωνο. 2 επί 2, 4. 3, 3, 9. 5, 5, 25. Τετράγωνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Βασιλεία του Θεού έχει μία τελειότητα. Ότι έχει το εθραίον, το σίγουρο, το πάγιο, το σταθερό.
Η θεμέλη του τείχους της πόλεως παντιλήθω τιμίω και κοσμημένη, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως τίαλος διαυγής. Και τα θεμέλια, λέει, του τείχους είναι από κάθε πολύτιμη πέτρα. Και η πλατεία της πόλεως είναι από καθαρό χρυσάφι και από κρύσταλλο διαβιέστατο. Τι δείχνει αυτό? Συμβολικά δείχνει τον πλούτον της αρετής ή των αρετών, αλλά και της χάριτος των Αγίων της Εκκλησίας. Και ναών ουκείδων εν αυτή. Δεν είδα, λέγει, ναών μέσα σε αυτή την πόλη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός σου Παντοκράτορ ναός αυτής εστίν και το αρνίον. Γιατί ναός της είναι, λέει, ο Κύριος ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ, και το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, είναι η θεολογία του αρνίου. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, όπως αναφέρεται από τα Ευαγγέλια. Δηλαδή είναι η ζώσα, παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία μέσα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, θα το λέγαμε, και ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι μέσα στην Εκκλησία. Η αρχή γίνεται από την παρούσα ζωή. Δεν είπε ο Χριστός ότι εκείνος που τηρεί τις εντολές μου, μην υποτιμήσουμε, αγαπητοί μου, τις εντολές του Θεού? Βάσει των εντολών θα κριθούμε. Μερικοί στην εποχή μας, είναι και αυτό κάτι της μόδας, μιλάμε όλο για κάτι υπερβατικά πράγματα και έχουμε ξεφύγει από την έννοια των εντολών. Και φοβάμαι ότι αυτό, βέβαια, οπωσδήποτε είναι μια παρέκκληση. Ναι, σωστό πράγμα. Θα κριθούμε με βάση τις εντολές. Μην το ξεχνούμε. Και με την πίστη και με τις εντολές. Ύστερα, όταν ο Κύριος είπε «Ήμουν φτωχός, ήμουν πεινασμένος», εντολές είναι αυτές. Έτσι, θα λέγαμε εδώ ότι έρχεται όλη η δόξα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εκείνοι που θα μπουν μέσα στην Εκκλησία θα έχουν τηρήσει τις εντολές, και διότι από την παρούσα ζωή έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τι είπε ο Χριστός? Εκείνοι που θα τηρήσουν τις εντολές μου, τότε ελευσόμεθα, θα έρθουμε, όχι θα έρθω, θα έρθουμε και εγώ και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιο, και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Θα κάνουμε μέσα σε αυτόν κατοικία. Αλλά τώρα είναι μέσα η Βασιλεία του Θεού. Εγώ τώρα έχω το Θεό μέσα μου, αλλά όταν θα μπω σε εκείνη την εξαντικειμένου Βασιλεία του Θεού, τότε εγώ θα είμαι μέσα στο Θεό. Να, γιατί ο Θεός μέσα σε μένα και εγώ μέσα στο Θεό. Όταν λέω σε μένα, δεν ξέρω αν έχω τον Θεό. Έχουμε τόσες αμαρτίες. Αλλά το λέω για να ζωντανεύω το λόγο που σας ομιλώ. Και λέγει στη συνέχεια: «Και έδειξε μη ποταμόν ύδατο ζωής λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Και μου έδειξε ένα ποτάμι», λέγει, «γεμάτο από το νερό της ζωής, λαμπρό σαν κρίσταλο το νερό αυτό, και έβγαινε από το θρόνο του Θεού και του αρνίου». Βλέπετε ότι ταυτίζει τον Θεό με το αρνίον. Το βλέπετε? Που σημαίνει ότι το αρνίον, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον και εστικός που στέκεται, είναι Θεός. Είναι Θεός. Δεν μπορεί ποτέ από καμιά άλλη πηγή να βγαίνει η ζωή παρά μόνο από το Θεό. Άρα, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, αφού είναι πηγή της ζωής, όταν είπε και ο ίδιος «εγώ είμαι η ζωή», είναι η πηγή της ζωής, άρα είναι Θεός. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εδώ βγαίνει το ποτάμι της αιωνίου ζωής από τον Πατέρα και τον Υιόν. Επειδή είναι το βιβλίο του Υιού, γι' αυτό δεν αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, εμφανώς αναφέρεται. Όπως επί παραδείγματι μπροστά στον θρόνο είναι 7 λιχνίες και λέει τα 7 πνεύματα του Θεού. Είναι το Άγιον Πνεύμα στην πολλαπλότητα των χαρισμάτων του και των δώρων του. Είναι ο Πατήρ ο καθήμενος, το εσφαγμένον αρνίον, ο Υιός, ο ενανθρωπίσας, και το Πνεύμα το Άγιον υπό την μορφή 7 λιχνιών, 7 πνευμάτων. Σας ξαναλέγω, είναι στην πολλαπλότητα των χαρισμάτων του το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε, αναφέρεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Αλλά
επειδή προβάλλεται ο Υιός, λιγότερο φαίνεται το Άγιο Πνεύμα, όπως ακριβώς το βιβλίο των πράξεων είναι το βιβλίο εκείνο που προβάλλει το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα του Άγιον στέλνει τους Αποστόλους, το Πνεύμα του Άγιον ξεχωρίζει, το Πνεύμα του Άγιον τιμωρεί, το Πνεύμα του Άγιον δικαιώνει, πληροφορεί. Βλέπετε, κάποιο βιβλίο, κάθε βιβλίο έχει μια ιδιαίτερη προβολή για κάτι. Όλα μαζί τα βιβλία αποτελούν το Λόγο του Θεού. Και τι είναι αυτό το ποτάμι της ζωής? Είναι αιώνια ζωή. Είναι αυτή που απορρέει από τον αιώνιον Θεόν. Και ουμείς έλθεις αυτήν παν κοινών. Δεν θα μπει, λέγει, μέσα εις την πόλη αυτήν οτιδήποτε το ακάθαρτον. Κοινών θα πει ακάθαρτον. Πρόστιχον. Και οποιόν βέληγμα και ψεύδος. Και εκείνος ο οποίος κατεργάζεται το βέληγμα ενώπιον του Θεού, δηλαδή την αμαρτία. Γενικότερα ψεύδος είναι αυτό που λέμε ψεύτικο. Όταν πάτε να ψωνίσετε στα εμπορικά λέτε ψεύτικο είναι αυτό το ύφασμα, πρόστιχο. Το πρόστιχο θα πει πρόστιχον, δηλαδή το τυχαίο. Το δεύτερο, το ψεύτικο. Συνεπώς είναι ο ψεύτικος άνθρωπος, δεν είναι ο αληθινός άνθρωπος. Είναι εκείνος που ζει την ψεύτικη ζωή, όχι τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτός λέγει δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ημί ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Μόνο εκείνοι που πήραν τη σφραγίδα του Υιού του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι δεν σφραγίζει μόνον ο Αντιχριστός, σφραγίζει και ο Υιός. Και ξέρετε ποια είναι η σφραγίδα του Υιού? Είναι το Άγιο Βάπτισμα που σφραγιζόμεθα εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και είναι ο Τίμιος Σταυρός. Δεν έχω χρόνο να σας το δείξω αυτό. Αν του χρόνου έλθετε και το θυμάμαι θα σας το πω. Αυτό είναι από ένα όραμα του Εζεκίλ, υπέροχο, καταπληκτικό. Πώς φραγίζει ο Υιός του Θεού με το σημείο ταφ. Το σημείο ταφ στο φοινικικό αλφάβητο είναι σταυρός. Διασώζεται δε το σχήμα σταυρός στο μικρογράμματο λατινικό αλφάβητο. Το τε που λένε, το μικροβάζουμε και μία γραμμή. Από κάτω η κατσουνίτσα είναι για λόγους καλλιτεχνικούς. Είναι ο σταυρός. Είναι στο φοινικικό αλφάβητο. Και λέγει δεν θα γίνει κρίση αν δεν μπει το σημείο εις τα μέτωπα εκείνων οι οποίοι βλέπουν τα πθελίγματα εις την Ιερουσαλήμ, την κάτω, την ιστορική Ιερουσαλήμ, και αναστενάζουν και βλέπουν το κακό μέσα στην εκκλησία και αναστενάζουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναστενάζουν. Αυτοί σφραγίζονται αοράτος με το σημείο του Σταυρού επί των μετόπων αυτών. Μην το ξεχνούμε, σφραγίζει βέβαια ο Αντίχριστος, σφραγίζει όμως και ο Υιός του Θεού. Και αυτοί μόνο θα μπουν. Δεν έχουν εκεί μέσα πια θέση οι διώκτε. Δεν έχουν θέση οι αιρετικοί, παρά μόνο οι δίκαιοι, οι απογεγραμμένοι εις το βιβλίο της ζωής. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτοί έστε. Εκεί θα είναι ο θρόνος του Θεού και του αρνίου. Και οι δούλοι αυτού, οι πιστοί, λατρεύσουν συν αυτό και όψονται το πρόσωπο αυτού. Θα τον λατρεύσουν, προσέξτε, και θα ειδούν το πρόσωπό του. Πόσα θα είχαν από πάνω στο και όψονται το πρόσωπο αυτού, όψονται του ρήματος ορό μέλλον, είναι η αιωνία θεωρία του Θεού. Όταν βλέπουν, αυτό συνιστά και την Βασιλεία του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Χριστού, διαμέσου του οποίου βλέπουν τον Πατέρα και τον Υιόν, τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι η θεωρία αυτού του προσώπου του Θεού που θα βλέπουν οι Άγιοι εις τους αιώνας των αιώνων. Και θα βλέπουν το πρόσωπο αυτό δυναμικά. Εγώ τώρα σας βλέπω και με βλέπετε στατικά. Διότι δεν αποκαλύπτεται κάτι καινούριο στο πρόσωπό μου, ούτε στο δικό σας. Υπάρχει μία στατικότητα. Τότε όμως θα υπάρχει στο πρόσωπο του Χριστού μία δυναμικότητα, μία διαρκής αποκάλυψης του προσώπου, που θα δημιουργεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα μία καινούργια γνώση του προσώπου του Χριστού. Μία δυναμική αποκάλυψη διαρκής εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτή η θεωρία του προσώπου του Θεού
θα είναι το αποκορύφωμα της ευτυχίας και της ευθεμονίας, να το πω έτσι με αυτή τη λέξη, δεν είναι πολύ εύστοχη, μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα, για να το καταλάβουμε αυτό, όταν έχουμε κοινή λατρεία και οι χριστιανοί έχουν κοινή ζωή, όταν έχουν ευκαιρίες να είναι μαζί, τώρα, επί παραδείγματι, σας βλέπω και με βλέπετε. Βλεπόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία θεωρία των προσώπων που αναπτύσσεται μέσα στην αγάπη και στην αγιότητα. Στην κόλαση δεν θα υπάρχει αυτή η θεωρία του προσώπου του Θεού, ούτε η θεωρία των προσώπων των κολασμένων. Να σας πω πως το λέει ο λαός αυτό. Όπως πάμε, πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε. Το λέμε. Αυτό είναι όση ώρα σας λέω τώρα εγώ. Στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει αιωνία θεωρία. Στην κόλαση δεν θα υπάρχει θεωρία του προσώπου του Θεού. Φοβερόν. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν με τρομάζουν, λέγει, τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια της κολάσεως. Με τρομάζει η απουσία εκείνου του γαλινού προσώπου, του ωραίου προσώπου του Χριστού. Αυτό, λέγει, με τρομάζει. Γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος στάθηκε πάνω από τα γεγονότα της ζωής και της ιστορίας. Δεν τον ένιωσε τίποτε. Μαρτυρία. Τίποτε δεν τον πείραζε από όλα αυτά. Επιθυμούσε και αναποθούσε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν κάποτε έχουμε μια υπέρβαση, τότε κι εμείς, αν δεν ξέρω τι μαρτύρια μπορούμε να υποστούμε, τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός, αλλά και την καθημερινότητα όπως την περνούμε, όταν έχουμε αυτή την υπέρβαση, τότε σε τίποτα όλα αυτά δεν τα λογαριάζουμε. Όμως στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει μόνο η θεωρία του προσώπου του Θεού, αλλά και η θεωρία των προσώπων των Αγίων. Να σας δείξω μια ωραία εικόνα μέσα στην ιστορία. Η μεταμόρφωση. Ο Χριστός στο κέντρο. Ο προφήτης Ηλίας που δεν είχε πεθάνει. Ο Μωυσής που είχε πεθάνει. Και οι τρεις μαθητές που ζούσαν ακόμα μέσα στην ιστορία. Και λέγει ο Πέτρος, Κύριε, να στήσουμε τρεις σκηνές, γιατί τόσο ωραία να μείνουμε εδώ. Και τι ήτανε? Μια πολύ μικρή ακτίνα δόξης της Βασιλείας του Θεού, αλλά το ωραίο πρόσωπο του Κυρίου. Και τι λέγει εκεί? Και να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Πού εγνώρισε τον Ηλία και τον Μωυσή? Εκεί στην Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει πλήρης γνώση των προσώπων των Αγίων. Δεν θα υπάρχει κάποιος που να μας λέει από εδώ ο τάδε και από εδώ και από εδώ η τάδε, αλλά θα υπάρχει η πλήρης γνώση της Βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος Μακάριος σε μια του διήγηση λέγει ότι στην κόλαση οι άνθρωποι, δεν σας το λέω γιατί πέρασε η ώρα, στην κόλαση λέγει οι άνθρωποι θα είναι πλάτη-πλάτη, όπως το αποκαλύπτει εκεί μια φωνή που άκουσα μέσα από ένα κρανίο ενός ειδωλολάτρου ιερέως που ευρίσκεται στην κόλαση. Ξέρετε τι θα πει πλάτη-πλάτη? Θα πει δεν βλέπεις το πρόσωπο του άλλου. Τα σιωμένα παιδιά, δηλαδή αυτοί τα παιδάκια εκείνα που γεννιόνται ηνωμένα, κολλημένα πλάτη με πλάτη, ποτέ το ένα δεν βλέπει το πρόσωπο του άλλου. Είναι αδέλφια. Έτσι, αγαπητοί μου, είναι η κόλαση. Ούτε το πρόσωπο του Θεού, ούτε το πρόσωπο των άλλων ανθρώπων. Φοβερό. Μια απέραντη δηλαδή μοναξιά. Έτσι η κόλαση, έξω από όλα τα άλλα που αναφέρει ο Κύριος, είναι και η απουσία της θεωρίας του προσώπου του Θεού και των προσώπων των άλλων ανθρώπων. Και βασιλεύσουν είναι στους αιώνας των αιώνων οι Άγιοι, δηλαδή αιωνίως, δηλαδή η Εκκλησία θα βασιλεύει χωρίς τέρμα. Αγαπητοί μου, είχε δίκιο ο Ιερός Χρυσόστομος όταν έλεγε ότι Εκκλησίας ουδέν ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Και αυτή είναι η Εκκλησία, αυτό το θείον ίδρυμα, αυτό που ίδρυσε ο Κύριος επί της γης και υπάρχει στον ουρανό, αυτό το αιώνιον και ακατάλυτον ίδρυμα. Και εισήλθε η Εκκλησία μέσα στην ιστορία, γιατί μπήκε ο Θεός μέσα στην ιστορία μας και δεν είναι παρά αυτό το σώμα του Χριστού.
Έτσι ερωτώ, αφού είναι αυτή η Εκκλησία και το μέλλον της, πού είναι οι πρωθυπουργίσκοι, οι υπουργίσκοι, οι προεδρίσκοι, οι βασιλίσκοι, οι τυραννίσκοι, οι αυτοκρατορίσκοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι τα έβαλαν, τα βάζουν και θα τα βάζουν με την Εκκλησία? Ποιος μπόρεσε να νικήσει ποτέ την Εκκλησία? Και πύλε Άδου, είπε ο Κύριος, και ακόμη αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου δεν θα μπορέσουν να κατησχίσουν τις Εκκλησίες. Και εμείς με θα μέλη. Δεν έχει σημασία εάν το σκάφος της Εκκλησίας μες στην ιστορία ταλαντεύεται. Ακούμε αυτό, ακούμε εκείνο. Αρκεί να είμαι θα μέσα εις το σκάφος. Αρκεί να είμαι θα μέσα εις την Εκκλησία. Να μην κουνήσουμε ρούπι από την Εκκλησία. Να μην μας πλανήσει ο αιρετικός. Να μην μας πλανήσει ο νοθευτής. Να μην βγούμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Να μείνουμε μέσα στις εντολές και τις επιταγές που ο Κύριος έθεσε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Από εκεί να μην βγούμε έξω. Και ας σαλεύεται το σκάφος της Εκκλησίας. Σαλεύεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Ταξιδεύει. Θα φτάσει στο λιμάνι που το προώρησε ο Κύριος. Το καράβι αυτό. Θα φτάσει στο τέρμα της ιστορίας. Εύχομαι, αγαπητοί μου, αυτήν την Εκκλησία που έτσι την αποκαλύπτουμε, την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και είναι το μέλλον της, το αιώνιο και αλαμπρόν μέλλον της, που είναι η δόξα του Θεού. Εύχομαι να βρεθούμε σε αυτή. Έτσι, με όλη μας την καρδιά, μπορούμε να πούμε εκείνο το πολύ πολύ ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Αναδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστώτες κραυγάζομαι. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Εύχομαι ο Κύριος να μας αξιώσει όλους να βρεθούμε μέσα εις τη Βασιλεία τη δική του, την ένδοξη και αιωνία. Ο Κύριος να σας ευλογεί.